Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα συνεχίσουμε με το θέμα της ύπνωσης και τους μύβους και τις αλήγεις γύρω από αυτό το θέμα. Ελπίζουμε να σας αρέσει. Ας ξεκινήσουμε. Μετά την ύπνωση δεν θυμάμαι τίποτα. Ατίθετα, μετά την ύπνωση θα τα θυμάστε όλα. Σε αντίθεση με τις ταινίες του σινεμά, όπου ο φορβόνος είχε κρυμμένη τολή να πυροβολήσει κάποιον. Αυτά συμβαίνουν μόνο στην φαντασία του σε γραφεία της ταινίας. Αν μάλιστα αφιβάλλετε, ζητήστε να γράφετε κάθε συνεδρία σε βίντεο και ξαναπείτε την αργότερα. Η ύπνωση είναι η ίδια με τη χαλάρωση. Η ύπνωση δεν έχει άμεση σχέση με τη χαλάρωση. Απλά η χαλάρωση βοηθάει στην υπαγωγή της ύπνωσης. Ένας άνθρωπος με νεύρα και ανησυχώς δεν μπορεί εύκολα να υπνοτιστεί. Η χαλάρωση μπορεί να είναι τμήμα της μεμβόφου έναρξης της ύπνωσης. Άρα δεν είναι ύπνωση. Επιπλέον στην καθαυτό διάρκεια μιας ύπνωσης δεν απαιτείται η χαλάρωση. Μπορεί κάποιος να μας υπνοτίζει χωρίς τη βίδησή μας. Κανένας δεν μπορεί να υπνοτιστεί χωρίς τη βίδησή του. Ατίθετα μάλιστα, η συνένεση και η ενεργητική προσπάθεια του υπνοτιζόμενου είναι αναγκαία προπόθεση για την ύπνωση. Ο υπνοτιστής μπορεί να με βάλει να κάνω κάτι που δεν θέλω. Ο υπνοτιστής δεν μπορεί να σας αναγκάσει να κάνετε κάτι που δεν θέλετε κι εσείς. Εδώ χρειάζεται να είσαστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι δεν μπορούν να υπνοτιστούν. Άλλοι έχουν την επιπείρηση ότι η ύπνωση απαιτεί ο υπνοτιζόμενος να είναι ψυχικά αφήνοντος χαρακτήρας. Άλλοι ότι πρέπει να είναι ψυχικά δυνατός. Η έννοια δυνατός και αδύναμος στην ψυχική σφαίρα είναι ούτως ή άλλως ασαφής. Δεν υπάρχει καμιά τέτοια προϋπόθεση για την ύπνωση. Αυτό που ούτως βοηθάει στην ύπνωση είναι να μπορεί κάποιος να κινητοποιεί τη φαντασία του. Αλλά δεν είναι αναγκαστικά το ζητούμενο. Απαιτούμενα είναι να αισθάνεται ότι μπορεί να εμπιστευτεί τον υπνοτιστή. Η αναζήτηση ενός ειδικά εκπαιδευμένου υπνοθεραπευτή βοηθάει στην εγκατάσταση ενός κλίματος εμπιστοσύνης. Η τέχνη του να υπνοτίζει κάποιους τους άλλους είναι γάσμα και αλλήλους. Η τέχνη του να υπνοτίζει κάποιους τους άλλους είναι μια δεξιότητα που διδάσκεται. Κάποιοι έχουν μεγαλύτερη αισθητή ικανότητα, κάποιοι μικρότερη, αλλά δεν είναι ουράνιο χάρισμα. Και όπως σε όλα τα θέματα, ο υπνοτιστής πρέπει να μεγεροποιήσει μπροστά σε άλλους. Αυτό το σπορ το ασκούν μόνο οι υπνοτιστές της διασκέδασης. Αν απαντήσετε στην πρόσκληση του υπνοτιστή, ανέβετε στη σκηνή, υπνοτιστείτε. Αυτό σημαίνει ότι τα βέλατε και τα πάβατε. Αυτός είναι ο νόμος της διασκέδασης. Με ένα ψυχίατρο δεν διατρέχετε αυτό το κίνδυνο. Καλύπτεστε από την ιατρική ειδική και ιδιωτολογία. Τα μυστικά μου θα αποκαλυφθούν. Δεν θέλω ο καθένας να ελέγχει το μυαλό μου. Η ύπνωση δεν είναι όρος της αλήθειας. Γνωρίζετε τα πάντα για την διαδικασία και λέγεται αυτό που βλέπετε να πείτε. Αν λέγεται ή δεν λέγεται οποιοδήποτε στιγμή διάρκεια της συνόδου. Αν πάλι πάτε σε ένα ψυχίατρο και δεν του πείτε τα μυστικά σας, τότε γιατί να πάτε. Σε κάθε περίπτωση τον έλεγχο του μυαλού σας τον έχετε μόνο εσείς. Υπάρχει πάντα ο προστατευτικός παράγοντας του νου που εξασφαλίζει ότι τα είδη, οι αξίες και οι επιπηδήσεις σας κρατιούνται άδειχτες και επιτρέπει την προσβασή μόνο στις ειδικές προτάσεις του υποσυνείδητα. Η υπνοθεραπεία με ύπνωση είναι μια μαγνωδινή εργασία. Η υπνοθεραπεία δεν είναι σαν
τον αναγνωρισμό και το εκλειόμενο συνέστημα κινητοποιείται τον ισχυρά και ομαδικά προς κάθε κατεύθυνση. Ο καλά εκπαιδευμένος ποιηματίας στην κλινική ύπνωση προσπαθεί να διοχετεύει κατάλληλα αυτή την ενέργεια. Η ύπνωση, σαν θεραπεία από έναν ειδικό, κοστίζει πολύ. Η ύπνωση είναι οικονομικότερη από την κλασική ψυχανάλυση και πολλά άλλα είδη ψυχοθεραπείας. Απλά λόγω της ταχύτητης πρόσβασης στο υποσυνείδητο, όπου μπορείτε να κάνετε τις αλλαγές που σας οφειλίζουν. Το αντίτιμο στην ταχύτερη πρόσβαση είναι κάποιες ετωνότερα φωτισμένες συνευρίες. Το ψυχικό βοτίο που πρέπει να αποβεσμευτεί είναι το ίδιο. Είτε αποβεσμεύεται λίγο-λίγο για πολύ χρόνο, είτε περισσότερο, αλλά συντομότερα. Είναι θέμα προσωπικής επιλογής. Το μυαλό μου είναι πάρα πολύ δυνατό για να υπνοτιστεί. Ένα δυνατό μυαλό είναι ένα πλεονέκτημα στην γρήγορη πρόσβαση της ωφέλειας από την ύπνωση. Πολύ καλύτερα να υπνοτιστεί. Επίσης, να σας άρεσε το βίντεο μας. Αν σας άρεσε, πατήστε ένα like και κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας, ώστε να σας έχετε μια ειδοποίηση κάθε φορά που